Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε κι εσείς, φέρνουμε σήμερα στη Βουλή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Καταρχήν, το πιο σοβαρό, ένα από τα σοβαρά, εν πάση περιπτώσει, είναι η υποστελέχωση αυτού του μουσείου, η έλλειψη δηλαδή προσωπικού, κάτι το οποίο θέτει πολύ σοβαρά ζητήματα ακόμα και για την στοιχειώδη λειτουργία του, κύριε Υπουργέ. Λείπει ως γνωστόν, και το γνωρίζετε, και τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Και μάλιστα πότε έχουμε αυτή την έλλειψη? Σήμερα, την ώρα δηλαδή που μεγαλώνει η κοινωνική ανάγκη, γιατί τέτοια τη θεωρούμε εμείς, ως κοινωνική ανάγκη θεωρούμε τον πολιτισμό. Μεγαλώνει λοιπόν η κοινωνική ανάγκη, μεγαλώνει συνεπώς και η απέτηση για να αναβαθμιστεί ο ρόλος αυτού του μουσείου, του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και ως προς την παραγωγή και την διεξαγωγή εκθέσεων και ως προς την ανάδειξη γενικότερα της πολιτιστικής δημιουργίας, ως βεβαίως μουσείο με αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο ζήτημα που απασχολεί τους εργαζόμενους είναι, κύριε Υπουργέ, το ζήτημα του επιδόματος της βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας. Θεωρούμε ως απαράδεκτη την εξαίρεση των εργαζομένων του μουσείου από την καταβολή αυτού του επιδόματος, κάτι βέβαια που δεν ισχύει μονάχα για αυτούς, για να είμαστε και ειλικρινείς, ισχύει και για πάρα πολλούς εργαζόμενους και από άλλους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού, φορείς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Τέλος, συνιστά κατά την άποψή μας επίθεση, και μάλιστα κατάφορη επίθεση, ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων του μουσείου, το γεγονός της αντικατάστασης των προϊσταμένων των υποδιευθύνσεων των τμήματων του μουσείου, από ποιους? Από διορισμένους από το Υπουργείο σας καλλιτεχνικούς συμβούλους. Μόνο που με την τακτική αυτή της κυβέρνησης, κύριε Πρόεδρε, παραγωνίζεται φυσικά το επιστημονικό προσωπικό που υπάρχει και παραγωνίζεται σκόπιμα, ένα προσωπικό εξειδικευμένο, ένα προσωπικό με πάρα πολύ μεγάλη και πολυετή πείρα, και φυσικά αυτή η πολιτική απόφαση, η οποία ελήφθη με την κατάθεση μιας τροπολογίας μόλις τον περασμένο Ιούνιο, αυτή η απόφαση, ο διορισμός δηλαδή αυτών των καλλιτεχνικών συμβούλων, θα έχει πολύ άμεσες αρνητικές επιπτώσεις. Ελάτε, και στην κύριε, ίδια τη λειτουργία και την ποιότητα του μουσείου. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τα ερωτήματα είναι με βάση τα προβλήματα. Τι θα κάνετε για να προσληφθεί προσωπικό, μόνιμο προσωπικό και όχι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις? Τι θα κάνετε για να αποδοθεί στους εργαζόμενους το επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας? Και τι θα κάνετε για να αντικαταστήσετε, να αποσύρετε τους καλλιτεχνικούς συμβούλους και να οριστεί με την υπηρεσιακή μέθοδο και διαδικασία να οριστούν οι υπεύθυνοι, οι προϊστάμενοι τέλος πάντων των τμήματων του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης? Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Γιατρό Μανελάκη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελή, για αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά μας δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά να μιλήσουμε ουσιαστικά για όλη τη δουλειά που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Και πραγματικά, πιστέψτε με, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, τουναντίον. Είμαστε η κυβέρνηση αυτή η οποία έχει κάνει τα περισσότερα και για τους εργαζόμενους αλλά και για το ίδιο το μουσείο. Και εξηγούμε. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι ένα μουσείο το οποίο οι περισσότεροι δυστυχώς το ξέρουμε ότι επί 20 χρόνια δεν λειτουργούσε κανονικά. Τι εννοώ κανονικά? Δεν λειτουργούσε καθημερινά για το κοινό, που αυτός είναι ένας βασικός ρόλος ενός μουσείου. Διοργάνωνε κάποιες εκθέσεις περιοδικά. Δεν είχε υλοποιήσει τη μουσιολογική του εγκατάσταση για μελέτη, συγγνώμη, για τη μόνιμη συλλογή του, και δεν είχε αποκτήσει βασικές και στοιχειώδεις υποδομές από πράγματα όπως, ας πούμε, η σήμανση μέχρι τεχνολογικές υποδομές που ήταν απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του. Μέσα σε λοιπόν 7 μήνες, από τον Αύγουστο του 19 έως τον Φεβρουάριο του 20, λίγο πριν την έναρξη της πανδημίας, αυτά όλα τα ζητήματα, τα δομικά και ουσιαστικά, είχαν επιληθεί. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο απλώς έτυχε, δεν προέκυψε. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μέσα από μια πολύ συστηματική δουλειά και συνεργασία με τους εργαζόμενους του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Και νομίζω ότι συμφωνούμε στο ότι
πρωταρχικός ρόλος ενός μουσείου είναι να είναι ανοιχτό και να αποδίδεται στους πολίτες, να μπορούν οι πολίτες να το επισκέπτονται, να μπορούν οι πολίτες να αξιοποιούν τις υπηρεσίες του. Αυτός είναι ο ρόλος και αυτή ήταν η στόχευσή μας και αυτό κάναμε. Δεν το αντιμετωπίσαμε σαν ένα χώρο φιλοξενίας εκθέσεων περιοδικών. Άλλο ένας χώρος εκθέσεων, άλλο ένα μουσείο, με άλλες λειτουργίες και άλλη δομή. Επίσης, θέλαμε να είναι βιώσιμο και λειτουργικό. Κάτι για το οποίο δεν είχε προβλεφθεί καμία μέρημνα μέχρι τότε. Αυτό το οφείλουμε και στους καλλιτέχνες και στη χώρα και στους εργαζόμενους και φυσικά στο κοινό. Επομένως, αυτό ήταν το ένα στοιχείο που είχαμε. Το άλλο ήταν το εξής ενδιαφέρον. Υποτίθεται ότι πριν είχε προηγηθεί μια φύλλα προς τον πολιτισμό κείμενη κυβέρνηση, αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λοιπόν, τι είχε κάνει για το μουσείο, είχε κάνει μια αποτυχημένη διαδικασία διορισμού διευθυντή, ένα φιάσκο, το οποίο ουσιαστικά ακυρώθηκε όλο αυτό το πράγμα, και το άλλο που είχε κάνει ήταν κινδύνεψε να χάσει μια πολύ σημαντική χορηγία το μουσείο λόγω της καθυστέρησης. Εδώ λοιπόν έχουμε εμείς καταφέρει να βάλουμε ένα πλαίσιο στο οποίο αυτή τη στιγμή όχι μόνο έχουμε καλλιτεχνικό διευθυντή και μάλιστα όχι οποιονδήποτε, αλλά έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική γυναίκα από το χώρο των εικαστικών διεθνών, την Κατερίνα Γρέγου, μια μετάκληση από το εξωτερικό, η οποία έχει αναγνωριστεί και στην Ελλάδα και παγκοσμίως από τα συγκεκριμένα μέσα, αλλά μεριμνήσαμε, όπως είχαμε προαναγγείλει, και αυτή τη στιγμή όχι μόνο έχει σχεδιαστεί και προβλεφθεί, αλλά υπάρχει και στη θέση της οικονομική διοικητική διευθύντρια. Ουσιαστικά, δηλαδή, δομήσαμε τη διοικητική πυραμίδα όπως όφιλε να την έχει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάξει, έπρεπε ξεκίνησε να λειτουργεί. Στο μεταξύ, φυσικά, οφείλουμε να πούμε ότι μεσολάβησε η πανδημία, η οποία πήγε πίσω τη λειτουργία του μουσείου για τους λόγους που ξέρουμε, όπως συνέβη σε όλα τα μουσεία σε όλο τον κόσμο. Όμως, αυτό δεν μας εμπόδισε από το να συνεχίσουμε τη θεσμική της μέρημνα. Και τώρα για να πάω στα δικά σας ζητήματα και τα υπόλοιπα θα τα πω στην δευτερολογία μου. Δεν ισχύει πρώτα απ' όλα, είναι τελείως ανακριβές ότι μιλάμε για οποιοδήποτε αντικατάσταση. Το να βάλει συμβούλους είναι μια πρακτική διεθνής, η οποία την ακολουθούν και άλλοι φορείς δικής μας. Το Εθνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, συγγνώμη, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, για παράδειγμα, όπου δεν αντικαθίσταται κανείς, δεν επιτελεί ρόλο διευθυντή, τμήματάρχη ή οτιδήποτε, και είναι κάτι συμπληρωματικό προκειμένου ο καλλιτεχνικός διευθυντής να επιτελέσει το ρόλο του. Επίσης, στο κομμάτι που λέτε με τα βαρέα και ανθυγινά, δεν έχουν εξαιρεθεί, διότι δεν έχουν μπει ποτέ σε μια διαδικασία. Δεν έχει γίνει μια διαδικασία όπως προβλέπεται από το Υπουργείο Εργασίας. Θυμίζω ότι αυτό είναι στο Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, δεν έγινε αυτό ποτέ. Ούτε έχουν προσκομιστεί ιατρικές γνωματεύσεις, μελέτες όπως προβλέπει αυτή η διαδικασία, προκειμένου αυτό να επιτευχθεί. Επομένως, ούτε αυτό είναι έτσι. Και επίσης, είμαστε εμείς που εμποδίζουμε τη στελέχωση του ΕΜΣ, του Ναντίον. Το 2020, κατ' εξαίρεση, βάλαμε. Έγινε δεκτό ένα αίτημα για 9 επιπλέον εργαζόμενους μόνιμους τακτικού προσωπικού στο μουσείο και φέτος για έναν ακόμα. Επομένως, 10 άτομα παραπάνω σε ένα μουσείο 88 περίπου, νομίζω, θέσεων. Επομένως, μιλάμε για ένα σημαντικό ποσοστό. Πού ακριβώς λοιπόν είναι ότι εμείς το εμποδίζουμε? Ίσα-ίσα, κατ' εξαίρεση και με συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, πετύχαμε την στελέχωση του μουσείου. Επίσης, συμμετείχε στην κινητικότητα. Σταματώ εδώ προς το παρόν και συνεχίζουμε στη δευτερολογία. Ευχαριστώ. Κύριε Βουλευτά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα για το ότι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, κύριε Υπουργέ, δεν λειτουργούσε κανονικά για πάρα πολλά χρόνια. Ασφαλώς και έτσι είναι. Μονάχα που αυτό αποτελεί απευθείας ομολογία της ευθύνης που είχαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και μας λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις ευθύνες του βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, το ΠΑΣΟΚ τότε και η Νέα Δημοκρατία με την κυβερνητική συστητία την προηγούμενη για την υπολειτουργία ουσιαστικά αυτού του μουσείου. Τώρα, να τα πάρω με τη σειρά. Είπατε ότι στελεχώθηκε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, με επίσημες ανακοινώσεις τους, λένε ότι παραμένει κενό το 1/3 των οργανικών θέσεων του Μουσείου. Και νομίζουμε ότι οι εργαζόμενοι κάτι ξέρουν για να τα λένε αυτά. Τι γίνεται τώρα, τι επιχειρεί η κυβέρνηση? Επιχειρεί αυτές οι κενές οργανικές θέσεις
να αξιοποιηθούν και αξιοποιούνται όχι για να γίνουν μόνιμοι διορισμοί, όχι για να προσληφθεί προσωπικό, αλλά για να επεκταθούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, ακόμα και οι εργολαβικοί εργαζόμενοι. Κάτι τέτοιο έγινε και η ιδιωτική εταιρεία ανέλαβε την κάλυψη κενών, παρακαλώ, οργανικών θέσεων στα εκδοτήρια των εισιτηρίων και στο πολιτήριο του μουσείου. Αν αυτό εσείς το θεωρείτε στελέχωση, ορθή στελέχωση, συγγνώμη, έχουμε τελείως διαφορετική άποψη. Και μάλιστα αυτό έγινε και χωρίς διαγωνισμό και με απευθείας ανάθεση. Τέλος, η πλειοψηφία ως προς το ζήτημα αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, μέσω μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που έχει συστήσει, προχωρά και σε άλλες απευθείας αναθέσεις, σε συνεργεία και σε εταιρείες, οι οποίες νοικιάζουν και θα νοικιάσουν από εδώ και πέρα και άλλους εργαζόμενους για να καλύψουν πάγιες ανάγκες του Μουσείου. Για τα βαρέα και ανθυγιεινά, για το επίδομα. Είπατε ότι είναι ζήτημα του Υπουργείου Εργασίας. Ασφαλώς και έτσι είναι. Μετέχετε όμως και εσείς, κύριε Υπουργέ, της κυβερνητικής ευθύνης για τη συνολική κυβερνητική πολιτική. Δεν είστε μόνο υπεύθυνος για το Υπουργείο Πολιτισμού. Από την ώρα που συμμετέχετε σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι είναι, έχετε και εσείς την ευθύνη. Συνεπώς, δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μονάχα το Υπουργείο Εργασίας, αφορά συνολικά την κυβέρνηση. Και εδώ πρόκειται για μια κοροϊδία η οποία συνεχίζεται με αυτό το επίδομα, το περιβόητο επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας. Τώρα, για τους διορισμένους συμβούλους της καλλιτεχνικής διευθύντριας. Κοιτάξτε, μη στέκεστε στη λέξη αντικατάσταση. Καλύτερα να το πούμε παραγωνισμό. Παραγωνίζονται λοιπόν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του μουσείου, άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το χώρο του μουσείου, τις δυνατότητές του, και ανταυτόν έρχονται, διορίζονται 4-5 καλλιτεχνικοί σύμβουλοι δίπλα στην καλλιτεχνική διευθύντρια. Κατά την άποψή μας αυτό γίνεται μεθοδευμένα, γίνεται σχεδιασμένα, έτσι ώστε να αυξηθεί η κυβερνητική χειραγωγητική ικανότητα, έτσι όπως σας το λέω, της κυβέρνησης στα του μουσείου και ως προς το προσωπικό, αλλά και ως προς την γενικότερη πολιτική του μουσείου, και βεβαίως να χτυπηθούν και οι αγωνιστικές διαθέσεις που εκδηλώνουν οι εργαζόμενοι και με το δίκιο τους, προκειμένου να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται. Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Υπουργέ, ασφαλώς και το γνωρίζετε, ότι από τον ιδρυτικό νόμο του 1997, με τον οποίο συστάθηκε το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, έχουν ψηφιστεί 5 εμβληματικές, κομβικές τροπολογίες από όλες διαδοχικά τις κυβερνήσεις. Και από το ΠΑΣΟΚ το 2001 και από τη Νέα Δημοκρατία το 2008 και από το ΣΥΡΙΖΑ το 2017 και από την τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 20 και το 21. Και οι 5 αυτές τροπολογίες δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να προσαρμόσουν αυτό το μουσείο, γι' αυτό και λέμε ότι η πολιτική σας έχει συνέχεια όλων των κυβερνήσεων, να προσαρμόσουν αυτό το μουσείο, επαναλαμβάνω, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ακόμα περισσότερο στις ανάγκες, στα θέλω της αγοράς, να αυξήσουν δηλαδή, όπως λένε, την επιχειρηματική του δυνατότητα, προκειμένου να πουλάει τα πολιτιστικά προϊόντα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχουμε μια διαφορετική τελείως αντίληψη για το ρόλο των μουσείων και ως προς το συγκεκριμένο για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Το θεωρούμε ως ένα πολύ αξιόλογο μουσείο που θα μπορούσε να προβάλλει ολοκληρωμένα τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία δωρεάν στο λαό, κύριε Υπουργέ. Και όχι με τρόπο εμπορευματοποιημένο, θα μπορούσε να αναπτύξει δραστηριότητες όπως εκπαιδευτικά προγράμματα και επιστημονικές εκδόσεις και να στηρίξει το καλλιτεχνικό έργο όλων των καλλιτεχνών, όχι μονάχα αυτών που έχουν πέραση στην αγορά. Έχετε μια άλλη αντίληψη? Εδώ βεβαίως έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία δεν μπορούν φυσικά να συναντηθούν. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι το έχουν συνειδητοποιήσει και στο μουσείο αλλά και γενικότερα, να συνολικοποιήσουν την αντίληψή τους για την πολιτική η οποία ασκείται είτε από την κυβέρνησή σας, είτε στο Υπουργείο Πολιτισμού, είτε στο Υπουργείο Εργασίας. Ένα κοινό νήμα συνδέει αυτή την πολιτική και να την αντιπαλέψουν συλλογικά και οργανωμένα. Ευχαριστούμε.